Λοιπόν, καλησπέρα. Είμαι η Ντίνα Ιβασκαλοπούλου. Είμαι ρεπόρτερ στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ένα συνεταιριστικό εγχείρημα, το μεγαλύτερο αυτή τη στιγμή σε μέγεθος στη χώρα. Ένα εγχείρημα που επιχειρεί όχι μόνο να δώσει μια δουλειά σε όλους μας, σε όλους όσοι έμειναν άνεργοι από την ελευθεροτυπία, αλλά να υπερασπιστεί ακριβώς αυτό που είπε ο Κώστας πριν από λίγο. Την αξιοπρέπειά μας και αυτό που εμείς τουλάχιστον ορίζουμε ως δημοσιογραφία, που για να χρησιμοποιήσω το τσιτάτο του Orwell που ακούγεται συχνά τις τελευταίες μέρες, είναι η αποκάλυψη όλων όσων κάποιοι δεν θέλουν να αποκαλυφθούν. Όλα τα άλλα είναι δημόσιες σχέσεις. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την πρόσκληση και εγώ προσωπικά και η εφημερίδα μας. Να σας εξομολογηθώ ότι θεωρώ πολύ μεγάλη τιμή το ότι είμαι δίπλα σε αυτούς τους συναδέλφους, πολύ περισσότερο δίπλα στον Ψαρά, που τον θεωρώ δασκαλό μου, δεν ξέρω, και απέναντι στον Τρίμη, δεν ξέρω αν αυτοί με αναγνωρίζουν ως μαθήτρια, εγώ όμως τους θεωρώ δασκάλους, όπως και τον Ιώ, μια ολόκληρη δημοσιογραφική σχολή που άνοιξε δρόμους για πολλούς από εμάς. Να σας εξομολογηθώ κάτι ακόμα. Είχα πολύ μεγάλη σκέψη για το ποιο θα πρέπει να είναι το dress code μου αυτή τη βραδιά. Και όχι γιατί με έπιασε η γυναικεία κοκεταρία. Αν δείτε, φοράω ένα μπλουζάκι που λέει «Χημικά στα σχολεία 7 Μαρτίου του 2013». Το μπλουζάκι αυτό μου το έκαναν δώρο. Μου το έκαναν δώρο άνθρωποι που εμπλέκονται στο ρεπορτάζ μου. Είναι μαθητές του γυμνασίου και του λυκείου της Ιερουσού. Ο κώδικας μας λέει ότι δεν πρέπει να παίρνουμε δώρα και δεν πρέπει να επηρεάζεται με αυτόν τον τρόπο η άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Όταν όμως μετά είδα σοριδών τους τηλεοπτικούς μου συναδέλφους να κάνουν ρεπορτάζ φορώντας τα γυλαίκα και τα κασκέτα της Ελντοράντο, και όταν μετά από μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη που έκανε η Εφημερίδα των Συντακτών ανακοινώθηκε ένα χρυσό δημοσιογραφικό ταξίδι προς αναζήτηση του χρυσόμαλου δέρατος στη Θεσσαλονίκη, στις Κουριές και στη Σμύρνη, κατέληξα ότι μάλλον δεν θα παρεξηγήσετε ότι φοράω ένα μπλουζάκι των 5 ευρώ και ότι μάλλον θα καταλάβετε ότι δεν πουλάω τόσο φθηνά τη συνείδησή μου. Έρχομαι λοιπόν, μάλλον όχι, πριν έρθω στο θέμα, θέλω να μου επιτρέψετε μια μικρή παρέκβαση. Σήμερα είναι η επομένη μέρα ενός μακελιού στη Μανολάδα. Κάθε φορά που γίνεται μακελιός στη Μανολάδα, ο Μάκης Ονοδάρος και εγώ έχουμε το θλιβερό προνόμιο να μας παίρνουν τηλέφωνο ξένοι και Έλληνες συνάδελφοι ως φραουλολόγους, μανολαδολόγους, γιατί στο έψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας ήμασταν οι πρώτοι που βγάλαμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, η ερώτηση που μας κάνουν κάθε φορά που η βαρβαρότητα ξεπερνάει τα όρια της και τον εαυτό της είναι τι κάνει η πολιτεία. Και η απάντηση είναι πολύ καλά, το αυτό επιθυμεί και δει μας. Η Μανολάδα νομίζω ότι είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση καλής λειτουργίας της δημοσιογραφικής έρευνας. Και εμείς αλλά και οι συνάδελφοι, γιατί ακολούθησε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων και κάθε φορά γίνεται μπαράζ δημοσιευμάτων, νομίζω ότι κάναμε τη δουλειά μας όσο καλύτερα γινόταν. Δηλαδή, παρότι εκβιαστήκαμε, απειληθήκαμε, τραμπουκιστήκαμε, κάποιοι έφαγαν πάρα πολύ ξύλο, δείξαμε τους καταρχήν ενόχους, δείξαμε τους δουλεμπόρους, αποδείξαμε ποιοι είναι οι κρατικοί συνεργοί τους που ανέχονται το δουλεμπόριο, αν όχι συμμετέχουν ενεργά. Εκεί που αποτύχαμε ως δημοσιογράφοι είναι ότι δεν καταφέραμε να αλλάξουμε τις συνειδήσεις. Δεν καταφέραμε να πείσουμε σχεδόν κανέναν από εσάς να μην τρώει τις φραουλίτσες που είναι αιματωμένες με αίμα ανθρώπων. Στο εντελώς αντίθετο άκρο, στην πλειοψηφία της, είναι η δημοσιογραφία που ασκείται στις Κουριές. Φαντάζομαι είστε οι δημοσιογράφοι περισσότεροι από εσάς, ξέρετε ποια είναι η περίπτωση της Χαλκιδικής. Είναι μια περίπτωση που συμπυκνώνει το ελληνικό πρόβλημα σε όλες τις διαστάσεις. Πρόκειται για μια σκανδαλώδη μεταβίβαση δημόσιας περιουσίας έναντι πινακίου φακής. Και δεν είναι τυχαίο ότι κάποιοι από όσους υπερασπίζονται αυτή την περίφημη επένδυση έχουν εμπλοκή και σε παλαιότερα σκάνδαλα. Η επένδυση έγινε με αδιαφανείς διαδικασίες, πιο εξπρές και από ότι ένας εσπρέσο πέρασε από τη Βουλή, χωρίς καμία διαβούλευση στην τοπική κοινωνία. Στην ουσία, είναι μια ολόκληρη περιοχή μοναδικού φυσικού κάλους, με απεριόριστες δυνατότητες ήπιας και φιλικής προς το περιβάλλον ανάπτυξης, που παραδίδεται σε μια πολυεθνική και έναν αδιφάγο επιχειρηματία. Όταν οι κάτοικοι εναντιώθηκαν σε αυτό, επιστρατεύτηκε εναντίον τους η αστυνομία, με μια πρωτοφανή αγριότητα, κινούμενη εντελώς έκνομα και αντισυνταγματικά.
σε αυτό τον πόλεμο επίσης που εξαπολύει μια πολυεθνική εναντίον μιας τοπικής κοινωνίας, που εξαπολύει η Τρόικα εσωτερικού δίνοντας εξετάσεις υποταγής στην Τρόικα εξωτερικού, επιστρατεύονται και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως προπαγανδιστικός μηχανισμός. Αν λοιπόν μελετήσουμε την υπόθεση των σκουριών, έχουμε ένα case study για να κατανοήσουμε τι συμβαίνει στην ελληνική κοινωνία. Και αυτό είναι μια προσωπική πολιτική εκτίμηση. Εκτιμώ ότι οι σκουριές είναι η πρώτη θερμή σύραξη αυτού του ταξικού πολέμου που ξεκίνησε πριν από 3 χρόνια. Είναι μια σύγκρουση αποφασιστικής σημασίας σε μια χώρα που έχει μπει πολιτήριο σε κάθε γωνιά της. Εξού και η περίφημη δήλωση του κυρίου Σαμαρά ότι θα υπερασπιστούμε την επένδυση θα γίνει με κάθε κόστος. Σε λίγο θα σας πω ποιο είναι ακριβώς αυτό το κόστος. Κάναμε λοιπόν μαζί με τον συνάδελφο τον Χρήστο τον Σίλα μία δουλειά. Επιχειρήσαμε να σκιαγραφίσουμε και προφανώς όχι να αναλύσουμε σε βάθος, γιατί όλο αυτό έγινε εν θερμό. Ποια ήταν η ποιότητα της δημοσιογραφικής κάλυψης του επενδυτικού σχεδίου της Ελληνικός Χρυσός και των αντιδράσεων που έχει συναντήσει από την τοπική κοινωνία. Ασχοληθήκαμε κυρίως με τη δομική σιωπή που επέδειξαν τα καθεστωτικά μέσα και η τηλεόραση και το ίντερνετ για το θέμα και πώς διαμόρφωσαν τη δημοσιογραφική τους ατζέντα. Μια αρχική και ουσιαστική μας παρατήρηση που είναι συνοδευτική για τη συνέχεια. Η κινηματική διαδικασία των αντιδράσεων ενάντια στο σχέδιο της εταιρείας και η αντίστοιχη κάλυψή της επηρέασαν την ατζέντα της εταιρείας και της σύμμαχης κυβερνητικής πολιτικής. Γι' αυτό και η υπόθεση μπήκε με καθυστέρηση στο κάδρο του κυρίαρχου λόγου. Όταν λέμε κινηματική κάλυψη, εννοούμε την κάλυψη που προήλθε από παρατηρητήρια και blog που στήθηκαν από πρωτοβουλίες κατοίκων, συλλογικοτήτων, από αυτοδιαχειριζόμενες μηδιακές κοινότητες, καθώς και ελάχιστους δημοσιογράφους που ακολούθησαν και ακολουθούν το θέμα με επιμονή. Επίσης, εννοούμε τη μετάδοση επιτόπιου ρεπορτάζ στις συγκρούσεις με αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και υλικό όπως φωτογραφίες, αναφορές, tweets, facebook posts με πληροφορίες για τις θέσεις τόσο της εταιρείας όσο και των πολέμιων της επένδυσης. Να σημειώσω εδώ ότι προφανώς δεν συμβαίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα όλο αυτό. Από την Κίνα και την Κολομβία μέχρι τη Νέα Γουινέα και τη Ρουμανία, σε κάθε τέτοια χρυσοφόρα επένδυση υπήρξαν ομάδες κατοίκων των περιοχών στις οποίες επρόκειτο να γίνουν οι επενδύσεις που αντιστάθηκαν πολύ στεναρά. Με τον ίδιο τρόπο, σε κάθε χώρα, οι εταιρείες εξόρυξης και εμπορίας χρυσού διεισδύουν στους εκάστοτε κρατικούς μηχανισμούς, παίρνουν τον έλεγχο τεράστιων περιοχών και με πρόσχημα την ανάπτυξη και τις θέσεις εργασίας δραστηριοποιούνται σε αυτό που ξέρουν καλύτερα. Αποικιοκρατία, ενεργοποίηση της κρατικής καταστολής για να προστατευτεί η επένδυση και άπειρο χρήμα και χάρες και εξυπηρετήσεις σε εμπλεκόμενους φορείς και φυσικά σε δημοσιογράφους. Χωρίσαμε λοιπόν αυτή την πρώτη καταγραφή που κάνουμε σε 2 μέρη. Στο πρώτο δώσαμε ως τίτλο εργασίας το «Δημοσιογραφία με σύνορα». Ο τίτλος της ενότητας και η αντιπαραβολή της σιωπής με την κάλυψη θεωρούμε ότι θα αποδειχτεί μια μάλλον χρήσιμη πλατφόρμα στο να προσεγγίσουμε το ζήτημα. Με τον όρο σιωπή αναφερόμαστε στο γεγονός πως οι οποιασδήποτε αναφορές σχετικά με τις κινητοποιήσεις των αντιδρόντων είχαν από καθόλου έως ελάχιστες πληροφορίες, πρώτα και κύρια για τα αιτήματά τους και δευτεροφόντως για το μέγεθος, την ένταση και τη λογική των κινητοποιήσεων και των συγκρούσεων. Ως σημείο εκκίνησης παίρνουμε το Μάρτιο του 2012. Περίπου τότε εμφανίστηκαν δειλά-δειλά τα πρώτα δημοσιεύματα σε ιστοσελίδες μέσων όπως το πρώτο θέμα ή ο Sky. Αφορούσαν τις επεισοδιακές κινητοποιήσεις των κατοίκων στις 25 Μαρτίου, όταν μετά την παρέλαση οι επιτροπές αγώνα των αντιδρόντων είχαν προγραμματίσει συλλαλητήριο στο βουνό και συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Είχαν προηγηθεί η πολύ μοναχική και γενναία έρευνα του Νικόλα του Βαφιάδη στα μέσα της δεκαετίας του 90, που δεν σταμάτησε έκτοτε να παρακολουθεί το θέμα. Οι φάκελοι στο Sky του Τάσου Τέλογλου το 2011. Όπως μας είπε η Μαρία Καδόγλου, μέλος του Παρατηρητηρίου Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων, ήταν αποτέλεσμα επιλεκτικής μεταχείρισης δηλώσεων. Ενώ ήταν μαζί με τον Τόλι Παπαγεωργίου, έναν εκ των πρωταγωνιστών αυτού του αγώνα, που κατονομάστηκε και ως ηθικός αυτουργός,
Ενώται λοιπόν μαζί με τον Τόλι Παπαγεωργίου όλη μέρα, ως άτυπος εκπρόσωπος των πολεμίων της επένδυσης, το τελικό αποτέλεσμα δεν είχε καμία σχέση με τις πραγματικές θέσεις όσων ήταν κατά των μεταλλίων. Περισσότερο χτίστηκε η εικόνα ενός γραφικού οικολόγου παρά οτιδήποτε άλλο. Τότε περίπου βγαίνει στο έψιλον της Κυριακάτικης Ελευθεροτυπίας το ρεπορτάζ της Μαρίας της Λούκα. Ένα ρεπορτάζ που επιχειρεί να πει τι στα αλήθεια συμβαίνει εκεί. Το ρεπορτάζ γνώρισε οξύτατες αντιδράσεις τόσο και από τα εργοδοτικά σωματεία όσο και από πολιτευτές που πολιτεύονταν μαζί με τον κύριο Πάχτ. Από το Μάρτιο λοιπόν του 12, οι πρώτες ειδήσεις που ξεκίνησαν να γράφονται σε site μεγάλων αθηναϊκών media είχαν ελάχιστη πληροφορία. Συγκεκριμένα είχαν πληροφορίες από τα δελτία τύπου της ελληνικής αστυνομίας ή αναμετέδιδαν περιληπτικά και με τίτλους ό,τι προερχόταν από τοπικά site όπως το Χαλκιδική News. Στα ρεπορτάζ αυτά οι αντιδρώντες παρουσιάζονταν ως εισαγόμενοι ταραξίες, υποκινητές και μικρή μειοψηφία. Κλισέ εκφράσεις που παραπέμπουν στην ενοχή και ξεκινούν σταδιακά την κατασκευή ενός τρομοκρατικού προφίλ. Σε ορισμένες τηλεοπτικές προσεγγίσεις του ζητήματος, όπως το Sky με τον Νίκο τον Ευαγγελάτο, πέρναγαν στα γρήγορα το θέμα με τις προσλήψεις της εταιρείας να αποκτούν ιδιαίτερο και το μοναδικό εν τέλει δημοσιογραφικό βάρος. Ο Μάρτιος είναι ένας κρίσιμος μήνας για την εξέλιξη των κινητοποιήσεων, διότι από τότε και έπειτα οι συγκρούσεις των αντιδρόντων με εργαζόμενους της εταιρείας πάβουν. Αναλαμβάνουν οι αστυνομικές δυνάμεις. Από τότε μέχρι και το πυκνό σε διαδηλώσεις και συγκρούσεις τρίμηνο Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου, τα καθεστωτικά μέσα δεν ασχολούνται σχεδόν καθόλου με το ζήτημα. Ακόμα και όταν οι πλαστικές σφαίρες κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές Αυγούστου, γεγονός για το οποίο και η Διεθνής Αμνηστία θα βγάλει σχετική ανακοίνωση και καταγγελία, απλώς δεν υπάρχουν. Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας με ορόσημο μεταξύ άλλων την επεισοδιακή πορεία στις 9 του μήνα. Επεισοδιακή όχι μόνο από την πλευρά των συγκρούσεων, όσο και για τη διαχείριση του θέματος από μια εφημερίδα όπως ας πούμε η Καθημερινή. Το Παρατηρητήριο Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων είχε εντοπίσει με ανάρτησή του στις 14 Σεπτέμβρη τις ανακρίβειες και τις αλλαγές στα online δημοσιεύματα τόσο της αγγλόφωνης όσο και της ελληνόφωνης έκδοσης Καθημερινής. Ανακρίβειες λόγω άκρητης αναπαραγωγής των δελτίων τύπου της Ελλάς από δημοσιογράφους που ήταν στο γραφείο και αλλαγές λόγω πιέσεων στα social media από μέλη δημοσιογραφικών κοινοτήτων όπως το Radio Bubble και το Omnia TV. Ένας εξ αυτών, ο blogger Υποπτομούση, που ήταν κοντά στα γεγονότα και έστελνε συνεχείς αναφορές με tweets και φωτογραφικό υλικό, ενώ αργότερα έκανε και εκπομπές με ολοκληρωμένα ρεπορτάζ για το τι συνέβαινε στην περιοχή, μας λέει το εξής. Από την κάλυψη εκείνων των ημερών θυμάμαι ότι ενώ τα αθηναϊκά μέσα δεν πολύ ασχολούνταν, διότι δεν είχαν στείλει ανταποκριτές, το θέμα άρχισε να επικοινωνείται στο εξωτερικό και να παίρνει διεθνείς διαστάσεις. Tweets από μέλη της κοινότητας που λειτουργούν ως κόμβοι πληροφόρησης, η επιρροή που ασκούσαν στα σχετικά hashtags έδωσαν μια όθηση στο ζήτημα των σκουριών χωρίς προηγούμενο. Αν δεν υπήρχαν οι δικές μας επιτόπιες αναφορές, ορισμένοι δεν είχαν ξεκινήσει καν να κάνουν ρεπορτάζ. Ακόμα και τότε όμως, τα περισσότερα site είχαν πληροφορίες από εμάς που ήμασταν πάνω. Οι υπόλοιποι αναπαρήγαγαν την αστυνομία. Η παραπληροφόρηση λοιπόν της Καθημερινής, και ενώ από μία όψη φαινόταν σαν μια δομική δυσλειτουργία ενός μεγάλου μέσου να ασχοληθεί με ένα θέμα τοπικού ενδιαφέροντος, έδειξε δύο μέρες αργότερα το πραγματικό της υπόβαθρο. Στις 9.11 του 12, το κύριο άρθρο με τίτλο «Αποφασιστικότητα έναντι των άκρων», που εκφράζει την πολιτική θέση του εντύπου, εξισώνει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Χαλκιδικής με τα ακροδεξιά τάγματα εφόδου της Χρυσής Αυγής και κάνει λόγο για ανεξέλεγκτη ανομία, καθώς και για δράση ομάδας χούλιγκαν. Τον Οκτώβριο, και ενώ η ένταση κλιμακώνεται με δεκάδες συλλήψεις, χημικά και ρήψη δακρυγόνων, ακόμη και μέσα σε αμάξια, οι μεγάλοι τηλεοπτικοί διάβλοι προσεγγίζουν το ζήτημα μονοδιάστατα μέσω τυπικών διπόλων, όπως η μόνη περιοχή της Ελλάδας που προσλαμβάνεται κόσμος εναντίον της ανυπαλλόγησης περιβαλλοντικής καταστροφής. Λέμε μονοδιάστατα γιατί αυτό το δίπολο σε ένα μικρό τηλεοπτικό ρεπορτάζ δεν αρκεί για να πληροφορήσει επαρκώς για το τι ακριβώς συμβαίνει. Πολλές φορές μάλιστα δεν υπήρχε καν αυτό. Δηλώσεις δηλαδή κατοίκων που να αιτιολογούν την άποψή τους γιατί θέλουν να κλείσουν τα μεταλλεία.
την απάντηση στη σιωπή των τηλεοπτικών δελτίων, αν και εφόσον εμφανίζεται κάποιο σχετικό ρεπορτάζ, δίνει στις 29 Οκτώβρη με παρέμβαση και ανακοίνωσή της η ομάδα εργαζομένων της ΕΡΤ 3 αυτοοργανωμένη συνδικαλιστική δράση. Εγκαλεί τη διοίκηση της ΕΡΤ 3 για μεροληψία υπέρ της λειτουργίας των μεταλλείων χρυσού και για διαστρέβλωση της μαζικής διαδήλωσης 2.500 κατοίκων. Το μοτίβο που αναδεικνύει αυτή η ανακοίνωση συναντάται με διάφορες παραλλαγές σε διάφορα δημοσιεύματα και ρεπορτάζ. Ένα μοτίβο που σκόπιμα μικραίνει τη συμμετοχή των αντιδρόντων, ενώ παραπλανεί σημειολογικά με συγκεκριμένες χρήσεις λέξεων. Οι υποστηριχτές των μεταλλείων εμφανίζονται ως κάτοικοι, ενώ όσοι είναι ενάντια στα μεταλλεία επισημαίνονται με έμφαση ως διαδηλωτές, αντιδρόντες, ξενόφερτος κόσμος ή μειοψηφίες. Τα αρνητικά σημενόμενα δεν λείπουν και παραλλάσσονται με διάφορα σχήματα, ανάλογα με τη σκοπιά του ρεπόρτερ ή ανάλογα με τις πληροφορίες που διαρρέει η Ελλάς. Για παράδειγμα, όπως το σχήμα κάτοικοι και αναρχικοί, οι αναρχικοί ως γνωστόν είναι συνώνυμοι των κακών χούλιγκαν που τα σπάνε χωρίς δεύτερες και τρίτες σκέψεις, και από την άλλη είναι οι κάτοικοι που είναι κάτι σαν νομάδες, ξένοι, περιφερόμενοι. Η απουσία κάλυψης από τα κυρίαρχα μέσα εντοπίζεται και από τον Νικόλα Σμυρναίο, λέκτορα της επιστήμης της επικοινωνίας στο Πανεπιστήμιο της Τουλούζ. Ο Σμυρναίος, στις 25 Φλεβάρι του 2013, κοιτώντας πίσω τον κινηματικό χαρακτήρα της κάλυψης, παρατηρεί: αυτό που είναι ιδιαίτερο στην περίπτωση του hashtag Σκουριές και γενικότερα στην ελληνική περίπτωση είναι η στεγανότητα των κινημάτων σε σχέση με την επαγγελματική δημοσιογραφία. Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις, στην Ελλάδα οι δημοσιογράφοι και τα κυρίαρχα μέσα συμμετέχουν από λίγο έως καθόλου στην παραγωγή και διάχυση της πληροφορίας σε περιπτώσεις όπως αυτή που εξέτασα. Αυτό σημαίνει είτε ότι τα κυρίαρχα μήμια είναι ξεκομμένα από κοινότητες όπως αυτή των πολιτικά ενεργών χρηστών του Twitter, είτε ότι εσκεμμένα δεν ασχολούνται με το συγκεκριμένο θέμα για άλλους λόγους. Πάντως σαφώς είναι ανησυχητικό το φαινόμενο για το ρόλο της επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Το δεύτερο σκέλος αυτής της εισήγησης έχει τίτλο «Γιατί δεν γράφεται κάτι για τις Σκουριές». Πρόκειται για ένα ερώτημα που συνήθως απαντάται με βάση την πολιτική και οικονομική επιρροή που ασκεί ο πανίσχυρος εργολάβος δημοσίων έργων, ο εκδότης του ομίλου Πήγασος και μέτοχος του τηλεοπτικού σταθμού Mega Channel, Γιώργος Μπόμπολας. Τι δεν έκανε σωστά η κατεφημισμόν επαγγελματική δημοσιογραφία, ή αλλιώς, τι έκανε σωστά η οργανωμένη προπαγάνδα? Είναι σημαντικό, σημαδιακό το γεγονός ότι το θέμα έγινε ευρύτερα γνωστό από συνεντεύξεις στο Guardian, καθώς επίσης σε γαλλικά και γερμανικά μέσα. Πολλές φορές είδαμε δημοσιογράφους να ανεβαίνουν στις Σκουριές και να παίρνουν θέση, θετικά διακείμενοι στο κίνημα κατά των μεταλλείων και μετά να επεμβαίνουν, να πέφτουν ψαλίδια. Αρκετοί προσπάθησαν να παρουσιάσουν τους κατοίκους ως αιρετικούς που δεν διαθέτουν το απαραίτητο υπόβαθρο ή την επιστημονική τεκμηρίωση για αυτά που λένε. Επίσης, οι περισσότεροι δημοσιογράφοι που έκαναν κάποια ρεπορτάζ δεν έκαναν καν follow-up. Μια από τις πιο ολοκληρωμένες δουλειές για το θέμα και αυτή που με τον πιο ηχηρό τρόπο έσπασε την ομερτά ήταν το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αλφιερόπουλου «Ο Χρυσός στα χρόνια της κρίσης, ο θησαυρός της Κασάνδρας», που έπαιξε στην ΕΡΤ στις 28 Νοεμβρίου του 2012. Ωστόσο, την παραμονή της εκπομπής δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι το ντοκιμαντέρ θα έπαιζε. Μια πενταμελής επιτροπή από την νομική υπηρεσία του καναλιού εξέταζε σε μια πρωτοφανή κίνηση το περιεχόμενο του ντοκιμαντέρ. Στις 6 Δεκέμβρη του 2012 γράφει σχετικά η Αυγή. Η διοίκηση της ΕΡΤ με απόφαση της συγκροτεί την εν λόγω ομάδα εργασίας, έτσι ώστε, όπως αναφέρει η απόφαση που εκδόθηκε στις 19 Νοέμβρη, οι εκπομπές να διέπονται από τις αρχές της αντικειμενικότητας, της πληρότητας και της επικαιρότητας, της πολυφωνίας, της καλής ποιότητας των εκπομπών, της διαφύλαξης της ποιότητας της ελληνικής γλώσσας, του σεβασμού της προσωπικότητας και του ιδιωτικού βίου. Μιλώντας για την παρέμβαση αυτή, ο Αυγερόπουλος είπε: «Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη εκπομπή μάλλον δεν θα είχε παίξει σε ιδιωτικό δίκτυο. Οπότε, από αυτή την άποψη, αξίζουν συγχαρητήρια στην ΕΡΤ που τελικά αποφάσισε να βγάλει στον αέρα τον ντοκιμαντέρ. Ήταν σημαντικό τόσο για την ίδια, όσο και για τους κατοίκους της Χαλκιδικής που διαμαρτύρονται. Νομίζω ότι η ΕΡΤ αντιλήφθηκε την κρισιμότητα της κατάστασης και ζήγησε ενδεχομένως τις συνέπειες σε περίπτωση που η εκπομπή δεν έπαιζε». Την ίδια στιγμή,
Ορισμένες ερωτήσεις που απευθύναμε σε συντάκτες, συναδέλφους μας, μεγάλων ΜΜΕ, αποδεικνύονται διαφωτιστικές για το ερώτημα που θέτει ο τίτλος ενότητάς μας. Συνάδελφός μας, αστυνομικός συντάκτης, σχολίαζε το γεγονός ότι στις αρχές των συγκρούσεων δεν υπήρχε επαρκής ενημέρωση από το αρχηγείο της Ελλάς. Θέλαμε να γράψουμε κάτι, αλλά οι πληροφορίες ερχόντουσαν με το σταγονόμετρο. Ακόμη και σήμερα είναι δύσκολο αυτό. Η επικοινωνία με τη Θεσσαλονίκη και τους περιφερειάρχες στη Χαλκιδική δεν αποδίδει καρπούς. Παράλληλα, οι καθήλυνα αρμόδιοι για το θέμα, οι συντάκτες περιβάλλοντος, σύγησαν όσον αφορά την περιβαλλοντική πτυχή του ζητήματος, που είναι διακύβευμα σε όλη αυτή τη σύγκρουση. Τα κομμάτια που γράφονταν ήταν ελάχιστα. Ένα συντάκτης μας λέει: πολλοί συνάδελφοι, όταν διάβασαν το θέμα και προς τα που πάει, αντιλήφθηκαν ότι δεν θα είχαν την ελευθερία έκφρασης που θα χρειαζόταν για να γράψουν αυτό που ήθελαν. Μεταλλευτική δραστηριότητα χωρίς σοβαρές επιπτώσεις δεν γίνεται. Πώς να το κάνουμε? Λοιπόν, είναι χαρακτηριστικό ότι το πρώτο θέμα, παρόλο που έπαιζε εκτενώς το ζήτημα, δεν έχει παρουσιάσει κάποιο ρεπορτάζ για την περιβαλλοντική διάσταση του θέματος. Εξαιρούνται βέβαια οι ανακοινώσεις διαφόρων κομμάτων, ακόμα και οι δηλώσεις πολέμιου της επένδυσης, όπως του Λάζαρου Τόσκα. Αναφορικά με τα τοπικά μέσα και τις πληροφορίες που διοχέτευαν σε αθηναϊκά μίντια, είναι ενδεικτικές οι περιπτώσεις της Χαλκιδικής TV και του Blog Πολίτες Αριστοτέλη. Η πρώτη περίπτωση έχει να κάνει με επιλεκτικές μεταδόσεις υπέρ της εταιρείας, εκδηλώσεις με ελάχιστη μαζικότητα, την ίδια στιγμή που δεν έπαιζαν διαδηλώσεις εξαιρετικά μαζικές, όσο και τη δεύτερη περίπτωση, οι πληροφορίες λένε πως πρόκειται για ένα blog πίσω από το οποίο βρίσκονται οι πρόεδροι των χωριών που είναι υπέρ της εταιρείας και το διαχειρίζεται ο επικοινωνιολόγος της εταιρείας, ο κ. Κώστας Γεωργατζής. Κατά τη διάρκεια λοιπόν όλης αυτής της περίοδου, από το Μάρτιο του 2012, δεν ήταν λίγες φορές που γινόντουσαν εκκλήσεις σε σχέση με τη δημοσιογραφική κάλυψη και τη δεοντολογία από τους ίδιους τους κατοίκους. Η πιο πρόσφατη, έλεγε η ρεπόρτερ, δεν αναφέρονται ποτέ στο πλήθος επιστημονικών στοιχείων που τεκμηριώνουν το τεράστιο οικολογικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος. Αντίθετα, υιοθετούν πλήρως τη θέση της εταιρείας περί βιώσιμης ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, χωρίς καν αναφέρονται στη σκανδαλώδη μεταβίβαση της εταιρείας στον κύριο Μπόμπολα και την απώλεια τεράστιων εσόδων για το ελληνικό κράτος. Μια ματιά το Φλεβάρι του 2013, στα διαφημιστικά μπάνερ της Ελληνικός Χρυσός, στα site μικρών, μεγάλων και μικρομεσαίων site και εντύπων, αρκεί να αναλογιστεί κανείς τις παραπάνω δημοσιογραφικές συμπεριφορές. Συντάκτης σε ένα από αυτά τα site μας είπε: υπήρχαν φορές που, βλέποντας τον ανταγωνισμό, τα άλλα site, λέγαμε στους αρχισυντάκτες ότι έπρεπε να παίξουμε το θέμα, να το ανεβάσουμε ψηλά. Μερικές φορές επιμέναμε λέγοντας ότι δεν γίνεται να μην έχουμε έστω και την παραμικρή αναφορά. Ωστόσο, υπήρχαν σαφείς οδηγίες να μην το κάνουμε. Έρχομαι στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της εισήγησης, που ελπίζω να μην σας κούρασε, γιατί είναι λεπτομερής, αλλά νομίζω για να καταλάβουμε πώς παίζεται αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι, αυτός ο πόλεμος, έχει σημασία να δούμε τις λεπτομέρειές του. Από τον εμπρισμό της 17ης Φεβρουαρίου και μετά, στις σκουριές, με το κλίμα πάνω κάτω να διαμορφώνεται με τους παραπάνω αρνητικούς για τους κατοίκους όρους από τα καθεστωτικά μίντια, ενώ παράλληλα οι κοινοτοποιήσεις μαζικοποιούνται και προεκτείνονται έξω από την τοπική κοινωνία, ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας ορόσημων, τόσο για τις δημοσιογραφικές διαστάσεις που παίρνει το θέμα, όσο και για την ενσωμάτωση του ζητήματος στην πολιτική ατζέντα ως μέρος της εργαλειακής επικαιρότητάς της. 17 Φλεβάρι λοιπόν έχουμε την εμπριστική επίθεση στο εργοτάξιο της Ελληνικός Χρυσός. Η εφημερίδα Έθνος ανακαλύπτει το θέμα ως επιτοπλίστων με ανυπόγραφα ρεπορτάζ, με αποκλειστικές δηλώσεις και μαρτυρίες εργαζομένων της εταιρείας, με άμεση ενημέρωση για το τι πρόκειται να πράξει ο υπουργός κ. Δένδιας. Και όλα αυτά πάντα εμπλουτισμένα με βίντεο και ρεπορτάζ από το τηλεοπτικό κανάλι Μέγα. Μια μέρα μετά τον εμπρισμό, στις 18 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Πρετεντέρης, στην εκπομπή Ναυαρχίδα του σταθμού, την Ανατροπή, βάζει στην τηλεοπτική επικαιρότητα το θέμα με όρους τρομολαγνίας και πολιτικού ολοκληρωτισμού. Ανακαλύπτει έκπληκτος ότι πρόκειται για μια πρωτοφανή επίθεση στις σκουριές, αγνοώντας προφανώς τις συγκρούσεις όλων των προηγουμένων μηνών και την πρωτοφανή χρήση αστυνομικής βίας εναντίον των κατοίκων που έχει καταγγελθεί ακόμη και από τη Διεθνή Αμνηστία. Έτσι λοιπόν, κυρίως, εκτός από αδιάβαστος, φαίνεται και πολιτικά υπέρμαχος της επένδυσης. Λέει λοιπόν χαρακτηριστικά ο Γιάννης Πρετεντέρης:
Κυριακή πρωί, παρακολουθώντας τις ειδήσεις για όσα συνέβησαν στη Χαλκιδική, οφείλω να πω ότι δεν πίστευα ότι αυτά τα πράγματα συνέβαιναν στην Ελλάδα. Ήταν σαν κινηματογράφος. 40 άνθρωποι με καραμπίνες και κουκούλες, πυρσούς και μολότοφ, εισβάλλουν σε εργοτάξιο, δένουν και απειλούν εργαζόμενους, τους περιένουσαν με βενζίνη για να τους κάψουν. Στη δημοσιογραφία είναι αυτό που λέμε πρωτοφανές. Σε αυτή την περίπτωση το πρωτοφανές βρίσκει απόλυτη εφαρμογή. Αυτή η ρητορική της πρωτοφάνειας, μαζί με την αναπόφευκτη κλιμάκωση της καταστολής, έχει ήδη ξεκινήσει. Πρωτοφανούς αγριότητας η επίθεση, στρατιωτικού τύπου η επιχείρηση, στην εμπόλεμη ζώνη του χρυσού ο Δένδιας κλπ. Οι τίτλοι όπως «Οι πυρήνες του χρυσού», του πρώτου θέματος, πρωτοσέλιδο που βγαίνει την πρώτη μέρα που οι κάτοικοι βγαίνουν σε μια πολύ μεγάλη πορεία εναντίον της επένδυσης, κάνει φανερή την προσπάθεια να κατασκευαστεί ένα τρομοκρατικό προφίλ όσων είναι ενάντια στα μεταλλεία. Εκείνη την Κυριακή, το Μέγκα μεταδίδει ζωντανά τη συγκέντρωση των κατοίκων, όπου η μόνη πληροφορία που μεταφέρει είναι ότι κάποιες εκατοντάδες άνθρωποι έχουν μαζευτεί στη Μεγάλη Παναγία και φωνάζουν, αλλά η αστυνομία καταγράφει τις πινακίδες των αυτοκινήτων τους. Λίγες μέρες αργότερα, στις 21 Φλεβάρι, ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα προστατεύσει την επένδυση με κάθε κόστος. Είναι η στιγμή που το θέμα πολιτικοποιείται στον κυρίαρχο λόγο των καθεστωτικών μέσων, γίνεται αντικείμενο κυβερνητικής ατζέντας και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή περισσότερη καταστολή και παραβιάση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το ζήτημα έχει πλέον αποκτήσει εκείνη την ποιότητα, έτσι ώστε να αποκτήσει θέση στα κεντρικά βραδινά δελτία ειδήσεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το πώς διαστρέφεται η πραγματικότητα στην αναμετάδοση των γεγονότων από τα τηλεοπτικά μέσα είναι μια πολύ μεγάλη πορεία που γίνεται στις 9 Μαρτίου στη Θεσσαλονίκη. Οι παλιότεροι συνάδελφοί μας λένε ότι είναι από τις μεγαλύτερες που έχει δει η πόλη από τη μεταπολίτευση και μετά. 20.000 άνθρωποι πλημμυρίζουν τη Λεωφόρο Νίκης διαδηλώνοντας κατά των μεταλλείων. Τότε, όπως κάνουν σε όλες τις μεγάλες διαδηλώσεις, οι φωτορεπόρτερες ζητούν να ανέβουν στο Λευκό Πύργο για να κάνουν μια πανοραμική φωτογραφία. Η αστυνομία τους απαγορεύει, επικαλούμενοι μάλλον ότι πρόκειται για αρχαιολογικό χώρο. Λες και οι φωτορεπόρτερες δουλεύουν με γκασμάδες και θα γκρέμισαν το μνημείο. Η Καθημερινή δημοσιεύει φωτογραφία αυτής της πορείας, κομμένη κατά το 1 τρίτο, κροπαρισμένη, όπως λένε οι φωτογράφοι. Η εταιρεία και τα μέσα που την υποστηρίζουν υπέπεσαν από κοινού τόσο σε επικοινωνιακά όσο και δημοσιογραφικά ολιθήματα μια εβδομάδα πριν και στις 2 Μαρτίου. Τότε μετέδωσαν τη συγκέντρωση υπέρ των μεταλλείων που οργανώνουν στον ίδιο χώρο οι εργαζόμενοι της εταιρείας. Για να χρησιμοποιήσω έναν όρο που αγαπάει ο Γιάννης Πρετεντέρης, ήταν και για μένα μια πρωτοφανής διαδήλωση. Γιατί φαίνεται ότι κάποιος είπε στον κύριο Μπόμπολα ότι πρέπει να μιμηθεί τον τρόπο που κάνουν διαδηλώσεις αυτοί οι αριστεροί. Ήταν τόσο πολλά τα πανό που η αναλογία τους προς τους κατοίκους ήταν αντιστρόφως ανάλογη. Η συγκέντρωση αναμεταδιδόταν από ένα τεράστιο βίντεο wall και εμψυχωτές, κρατώντας ασύρματα μικρόφωνα, έδιναν στον κόσμο οδηγίες. «Ελάτε λίγη αριστερά», «Ελάτε λίγη δεξιά», «Φωνάξτε πιο δυνατά τα συνθήματα γαμότο μου», «Οι γυναίκες μπροστά». Σε αυτή τη διαδήλωση, όπου όλοι οι ρεπόρτερ καθόμασταν δίπλα-δίπλα και ρωτούσαμε ένας τον άλλο πόσο τους κόβεις, λέγαμε όλοι maximum 1.000. Το Μέγκα εκείνη την ημέρα μέτρησε 5.000 διαδηλωτές. Λοιπόν, σε αυτή την έκκληση των κατοίκων να σεβαστούν οι δημοσιογράφοι τη δεοντολογία, απαντά άμεσα με δηλώσεις τους ο πρόεδρος των δημοσιογράφων, ο Δημήτρης Οτρίμης. Ο Δημήτρης Οτρίμης μιλάει από την πρώτη στιγμή για ενδείξεις και για αποδείξεις διαπλοκής και καλεί εναγωνία στους συναδέλφους να σεβαστούν τη δεοντολογία έστω και τώρα. Η δήλωσή του είχε μεγάλη σημασία και ήταν προφητική, γιατί αργότερα όλα αυτά έκαναν κρεσέντο. Λοιπόν, στις 5 Τρίτου προσαγάγονται από την αστυνομία 15χρονοι μαθητές. Η εφημερίδα των Στρατών είναι η μόνη που έχει ρεπόρτερ απεσταλμένο εκεί κάθε μέρα, έξω και βγάζει τα παιδιά σε συνεντεύξεις τους. Το θέμα φέρνει στη Βουλή την επόμενη μέρα η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Παναγιώτα Ιδρυτσέλη. Ο υφυπουργός παιδείας δηλώνει άγνοια για το γεγονός. Λέει ότι
δεν ξέρει, και ίσως και να μην υπήρξε. Την ίδια μέρα τα μάτια βάλουν στην Ιερισσό. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι κάτοικοι αρνήθηκαν την είσοδο της αστυνομίας, έστησαν οδοφράγματα και έτσι τα ΜΑΤ αναγκάστηκαν να απαντήσουν με ρήψη χημικών. Τα δακρυγόνα πέφτουν μέσα στο σχολείο. Τα παιδιά οδηγούνται στο νοσοκομείο. Ακόμα και ένα μωρό 10 μηνών καταλήγει στο νοσοκομείο. Όμως, ούτε για την κυβέρνηση υπάρχουν αυτά τα παιδιά, ούτε φυσικά και για την πλειονότητα των τηλεοπτικών μέσων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ο πατέρας του μωρού, που βγήκε και κατήγγειλε στη δική μας εφημερίδα ότι το παιδί του έπαθε αυτό που έπαθε από τα δακρυγόνα, όπου δέχτηκε να φωτογραφηθεί το μωρό του για την εφημερίδα, μόνο και μόνο για να αποδείξει στους τηλεοπτικούς δημοσιογράφους ότι το μωρό δεν είναι φάντασμα, δεν το ανακάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το κατασκεύασαν κάποιοι. Υπάρχει. Ο πατέρας του παιδιού είναι σήμερα ένας από αυτούς τους 20 που κατηγορούνται ως ύποπτοι για τον εμπρισμό. Το τι ακριβώς έγινε εκείνη την ημέρα, εκείνη τη νύχτα στην Ιερισσό και την επόμενη μέρα, έρχεται να το επιβεβαιώσει η Διεθνής Αμνηστία με ανακοίνωσή της στις 26 του μήνα. Η Διεθνής Αμνηστία λοιπόν λέει ότι είναι τα ΜΑΤ αυτά που εισέβαλαν στο χωριό, ότι δεν εμποδίστηκαν και ότι τα δακρυγόνα, πολλά δακρυγόνα, πέσανε μέσα στο σχολείο. Στις 20 του μήνα, η Ελληνικός Χρυσός οργανώνει μια μεγάλη συνέντευξη τύπου περιφρουρούμενη από τα ΜΑΤ, ασφαλίτες και αστυνομικούς στο ξενοδοχείο Hilton. Εκεί τα στελέχη της ανακοινώνουν ότι αν η κυβέρνηση δεν σοβαρευτεί και δεν ξεκαθαρίσει το επενδυτικό τοπίο, μπορεί να αναγκαστούμε και να φύγουμε. Λίγες ώρες αργότερα η κυβέρνηση απαντά σε αυτό που λέει η εταιρεία, καλώντας 20 ανθρώπους ως υπόπτους για τον εμπρισμό. Την ίδια μέρα γίνεται ένα συνέδριο όπου ξένοι πρεσβευτές, ιδιώτες συμβουλοί, πολιτικοί και άλλοι λομπίστες, ο Καναδός και η Αυστραλέζα πρέσβης, μας λένε γιατί είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη της χώρας οι μεταλλευτικές δραστηριότητες. Στις 3 Απριλίου, η Εφημερίδα των Συντακτών κάνει μια μεγάλη αποκάλυψη. Βγάζει στοιχεία που μας έφερε η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η Κατερίνα Ιγκλέζη, ότι το αρσενικό είναι 49.000 φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στην Ολυμπιάδα. Και όλα τα βαρέα μέταλλα είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια στην Ολυμπιάδα. Την ίδια μέρα που η εφημερίδα βγαίνει με αυτό το πρωτοσέλιδο, η εταιρεία κάνει συνέντευξη τύπου, φρουρούμενη και πάλι από τα ΜΑΤ, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη. Την επομένη απαντάει στο δημοσίευμα λέγοντας με μια αστεία διάψευση που πετάει την μπάλα στην εξέδρα και δεν απαντάει σε τίποτα επί της ουσίας και ανακοινώνοντας το χρυσό ταξίδι. Αυτό με το οποίο ξεκίνησα τη βραδιά μας σήμερα, να σας μιλάω σήμερα. Σε αυτό το χρυσό ταξίδι οι συνάδελφοί μας, που ακόμα δεν ξέρουμε ποιοι είναι, κάνουν ένα tour από τις Σκουριές μέχρι τη Σμύρνη για να πιστούν πόσο καλές είναι οι επενδύσεις. Το χρυσό αυτό ταξίδι καταδίκασε τόσο η Ομοσπονδία των Συντακτών, όσο και ο πρόεδρος της ΕΣΥΑ, όπως και η πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, η Μιμή του Φεξή. Θέλω να πω, μετά από όλα αυτά, ότι πιστεύω βαθιά ότι πια δεν αρκεί να λέμε μόνο την αλήθεια. Πρέπει να αποκαλύπτουμε και τα ψέματα που λένε οι συνάδελφοί μας. Σε αυτό λοιπόν τον πόλεμο που κήρυξαν εναντίον της κοινωνίας της Ταλιμπάν του νεοφιλελευθερισμού και που οι συνάδελφοί μας, κάποιοι συνάδελφοί μας, επέλεξαν να λειτουργήσουν ως επικοινωνιακό στρατός, έχουμε χρέος να απαντήσουμε κι εμείς. Έχουμε λοιπόν χρέος εμείς να σταθούμε δίπλα στο πλευρό της κοινωνίας και να βγούμε ανοιχτά σε πόλεμο τόσο με την Τρόικα όσο ακόμα και με κάποιους συναδέλφους μας. Σας ευχαριστώ πολύ.